Κανονικά λειτουργήσαν σήμερα και αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων στη Λάρισα, αφού σύμφωνα με την πρόεδρο του Σωματείου, κ. Ελισάβετ Παπαδοπούλου, η απόφαση της συνέλευσής τους ήταν κατά συνείδηση όσοι θέλουν να απεργήσουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον κλάδο, καθώς πολλά από τα πρατήρια έχουν στερέψει από καύσιμα λόγω της απεργίας των τελωνιακών, ενώ κανένας λόγος δεν γίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Οι καταναλωτές, τονίζει η κ. Παπαδοπούλου, προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης για να ζεσταθούν στη διπλάσια σχεδόν τιμή από το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά συνείδηση η απεργία σήμερα, ο κλάδος χτυπιάται αλίπητα το τελευταίο διάστημα και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχονται και φεύγουν πλαφόν, έρχονται χαρτιά για τη θέρμανση και φεύγουν, οι τελωνιακοί συνεχίζουν την απεργία. Το θέμα αυτό δεν δόθηκε σε ένταση στα αθηναϊκά κυρίως κανάλια. Εμείς 10 μέρες δεν έχουμε παραλάβει καύσιμα και το πρόβλημα εντοπίζεται στον πληθυσμό λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν υπάρχει θέρμανση καθόλου, πουθενά. Η κατάσταση προβλέπεται να γίνει ακόμη πιο δραματική τις επόμενες ημέρες, αν υλοποιήσουν την απόφαση για κινητοποίησης και τα βιντεοφόρα, ενώ οι απεργίες των πρατηριούχων θα είναι απροειδοποιητές.